Με έναν ξεχωριστό τρόπο τιμήθηκε η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο φωαγιέ του διπεθέκτη της Αλαμάτας. Δείξει ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν, θα εξελιχθούν και μάλιστα ότι έχουν συνεχίσει. Εξ αποστάσεως μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες κλπ. Σε κάθε δίκτυο. Όμως η μοναδικότητα της τέχνης του θεάτρου, που είναι η στιγμή, η αλήθεια της στιγμής, την οποία εκλαμβάνει ο θεατής, η νόμιμη πράξη επισκηνής, πρέπει να ξεχαστεί. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕΚ, Γιάννης Μαργαρίτης, πραγματοποίησε μια πρόσκληση για συμμετοχή σε μια ανοιχτή συζήτηση για το ρόλο του θεάτρου στις ημέρες μας. Φαίνεται ότι το θέατρο, αν θέλει να συνεχίσει να απασχολεί το πνεύμα και τη συνείδηση της κοινότητας, θα πρέπει να βρει τα εργαλεία και να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Να βρει τρόπο να γίνει κομμάτι αυτής της νέας πραγματικότητας, να μιλήσει για αυτή τη νέα πραγματικότητα, να την εκφράσει με κάποιο τρόπο. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο τρόπος, κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να τιμήσουμε αυτή τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια να θεωρείται, να αποφασίστηκε από την UNESCO και από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, που δημιουργήθηκε από την UNESCO, αυτή η 27η Μαρτίου να είναι ημέρα θεάτρου για όλη την Ιφίλιο.